Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη, την τελευταία διάλεξη για αυτό το εξάμηνο, για το μάθημα συστήματα παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίας, που λόγω των καταστάσεων γίνεται από απόσταση. Σήμερα είναι λοιπόν η 13η και τελευταία διάλεξη. Έχουμε ολοκληρώσει και με το τέλος αυτής της διάλεξης θα έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο διαλέξεων πάνω στο μάθημα συστήματα παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίας. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου έχουν ολοκληρωθεί, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν προσεχώς και μένει μόνο η τελική εξέταση θεωρίας, που θα γίνει στην εβδομάδα της εξεταστικής. Θα ξεκινήσει από 22 Ιουνίου η εβδομάδα της εξεταστικής και εγώ έχω δηλώσει το μάθημα να εξεταστεί πρώτο, 22 Ιουνίου. Βέβαια, ακόμα δεν έχει βγει το τελικό πρόγραμμα, οπότε μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί γενικότερα και από τους συναδέλφους και από τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Να σας πω για τις εξετάσεις. Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε κάμερα που να λειτουργεί. Γιατί σε εξετάσεις από απόσταση θα πρέπει συνεχώς, κατά τη διάρκεια λοιπόν που εξετάζεστε, να φαίνεται το πρόσωπό σας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε μικρόφωνο και να το έχετε ανοιχτό, ώστε να βρίσκεστε δηλαδή σε ένα ήσυχο δωμάτιο. Βέβαια, αν δεν μπορεί να γίνει αυτό εφικτό, τότε ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει, εγώ δηλαδή, να ζητήσω να κάνετε mute ή να πατήσω mute το μικρόφωνο σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα λόγω περιβαλλοντολογικού θορύβου. Αλλά έχουμε ανοιχτή την κάμερα, ανοιχτό το μικρόφωνο. Και σύμφωνα με τον κανονισμό που επεξεργαζόμαστε, είμαι στην Επιτροπή των Καθηγητών του Τμήματος που καθορίζουν τον κανονισμό. Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει να του κάνετε share την οθόνη ανά πάσα στιγμή και εσείς άμεσα θα πρέπει να ανταποκριθείτε και να κάνετε share την οθόνη. Αυτό βέβαια ενδεικτικά ο καθηγητής δειγματοληπτικά μπορεί να το κάνει ή όποτε θεωρήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης ότι χρήζει κάτι τέτοιο. Στα δικά μου μαθήματα θα έχουμε την εξέταση επίλυσης άσκησης. Η επίλυση κάποιας άσκησης θα γίνει είτε σε χαρτί, άρα λοιπόν θα βλέπετε το θέμα στην οθόνη του υπολογιστή και σε ένα χαρτί κενό θα γράψετε την επίλυση. Στη συνέχεια με το κινητό σας τηλέφωνο θα το βγάλετε μια φωτογραφία σε μορφή JPG ή PNG και θα το ανεβάσετε στο E-Class. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό που έχω σκεφτεί είναι 20 λεπτά, δηλαδή 15 λεπτά η επίλυση μιας ή δύο απλών ασκήσεων, δηλαδή δεν έχει αρκετό γράψιμο. Συνήθως κάποιος που ξέρει, στα 10 λεπτά την έχει τελειώσει και τις δύο ασκήσεις. Ξέρετε, οι ασκήσεις σε μένα, όπως μπορείτε να δείτε και στο YouTube, έχουν πολύ λίγο κείμενο, που δείχνει ακριβώς όποιος έχει καταλάβει ακριβώς τον τρόπο επίλυσης. Και 15 λεπτά και 5 λεπτά για να το ανεβάσει στο site. Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος κατευθείαν στο MS Paint ή στο αντίστοιχο πρόγραμμα ζωγραφικής που έχει ο υπολογιστής του, να σχεδιάσει έχοντας όμως σταθερό χέρι στο mouse την επίλυση και να ανεβάσει. Εννοείται βέβαια σε περίπτωση που είναι μη κατανοητό αυτό που έχει ανεβάσει ο φοιτητής, θα πάρει 0, γιατί θα αποκρυπτογραφήσω κάποια γραμμική βήτα αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα γράμματα και σχήματα. Προσέξτε το λοιπόν αυτό σε περίπτωση που επιλέξετε τον υπολογιστή και τη χρήση του mouse. Οι ασκήσεις λοιπόν θα ανέβουν στο E-Class εντός της καταληκτικής ημέρας και ώρας. Η μέρα βέβαια είναι η μέρα της εξέτασης και ώρα θα είναι από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα θέματα, κατά πάσα πιθανότητα 20 λεπτά. Μετά θα ακολουθήσει η δυνατότητα εξέτασης σε ερωτήσεις. Η εξέταση με ερωτήσεις είναι 60 ερωτήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, η κάθε ερώτηση, όχι συνολικά 30 δευτερόλεπτα βέβαια, 60 ερωτήσεις με 30 δευτερόλεπτα την κάθε ερώτηση. Και
Ο βαθμός που θα καθοριστεί από αυτά τα δύο, υπενθυμίζω, στα παράλληλα συστήματα έχουμε συνολική βαθμολογία θεωρίας 4 μονάδες αυτό το εξάμηνο. Δηλαδή, από τις 4 μονάδες, οι μονάδες 1,6 είναι για τις ασκήσεις και 2,4 για τη θεωρία. Προσθέτουμε λοιπόν αυτές τις δύο βαθμολογίες και αν κάποιος συγκεντρώσει βαθμολογία πάνω από το 50% των 4 μονάδων, δηλαδή είναι πάνω από 2 μονάδες στις 4, τότε θα έχει προφορική εξέταση σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα, συνήθως μετά από καμιά εβδομάδα. Η προφορική εξέταση θα καθοριστεί ο συντελεστής πολλαπλασιασμού της βαθμολογίας του. Θα του κάνω ερωτήσεις. Αν απαντήσει το 100% των ερωτήσεων, τότε θα πάρει το 100% της βαθμολογίας. Δηλαδή, αν έχει, για παράδειγμα, γράψει 4, συνολικά το μέγιστο, και απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που θα θέσω, θα πάρει το 4, το 100%. Αν δεν απαντήσει τίποτα, δηλαδή 0%, το 0% της βαθμολογίας που θα πάρει θα είναι 0. Άρα, λοιπόν, δεν θα εξεταστούν όλοι σε προφορική εξέταση, μόνο όσοι φοιτητές βρίσκονται πάνω από το 50%. Οι ερωτήσεις, όπως ξέρετε, είναι συνήθως 5 ερωτήσεις, ενδεικτικές, θεωρία βέβαια. Ερωτήσεις θα είναι ερωτήσεις προφορικές. Δηλαδή, θα ανοίγω το βιβλίο, θα λέω, όπου εδώ έχουμε πρωτόκολλα, για παράδειγμα, διασύνδεσης στα παράλληλα συστήματα. Μπορεί να δείχνει να σηκώνω το βιβλίο, να πω, εδώ πέρα βλέπουμε ένα πρωτόκολλο, π.χ. ένα δίκτυο διασύνδεσης τύπου ωμέγα. Τι ξέρεις για τη δρομολόγηση σε δίκτυο ωμέγα? Δηλαδή, θα είναι ένα random τελείως. Και ασφαλώς, βέβαια, εννοείται κάμερα, μικρόφωνο και με κοιτάει συνέχεια στα μάτια. Απαγορεύεται ο φοιτητής να κάνει κάτι τέτοιο, να γυρίσει δηλαδή και να κοιτάει αλλού ή να κοιτάει κάπου σε σημείο που δεν είναι η οθόνη. Έτσι είναι ο κανονισμός των προφορικών εξετάσεων που τον επεξεργαζόμαστε. Απλώς σας δίνω λίγο heads up, δηλαδή information inside, πριν ακόμα βγει ο κανονισμός για το πώς θα γίνονται οι προφορικές ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, eye contact. Βλεμματική επαφή, λοιπόν. Και ο φοιτητής θα πρέπει, δεν θα ρωτάει ναι, όχι. Θα είναι μια απάντηση που θα πρέπει να αναπτύξει το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρίας. Π.χ. θα ρωτήσω μια ερώτηση. Δεν θα είναι δηλαδή random, δεν θα ανοίξω πρόγραμμα iExams. Θα πω Μέση. Τι ξέρεις για το Μέση, για το πρωτόκολλο Μέση? Εννοείται, βέβαια, δεν θα φοράει καπέλα και να έχει μικρόφωνα και δεν ξέρω τι. Ξέρετε, στον κανονισμό, τώρα που ετοιμάζεται, έχει τοποθετήσει η Επιτροπή και ένα bullet που λέει σε περίπτωση που κάποιος κλέψει εξετάσεις, ενδέχεται ακόμα να χάσει και τη φοιτητική του ιδιότητα. Για τις ελάχιστες περιπτώσεις, γιατί περισσότεροι ασφαλώς δεν κλέβεται. Αλλά πάντα στα 100 άτομα θα βρεθούν και 2-3 που θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν το σύστημα. Θα υπάρχει λοιπόν και τέτοια κύρωση. Δηλαδή, και ασφαλώς αν ο καθηγητής πει «Τι έχεις εδώ σε αυτή σου» και δεν... πείσει τον καθηγητή ότι δεν έχει τίποτα και δεν είναι κάποιο μικρόφωνο ακουστικό κτλ. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό στις συναντήσεις, τότε μπορεί να έχει πρόβλημα ο φοιτητής. Άρα, οι ερωτήσεις, όπως καταλάβατε, θα είναι ανάπτυξης. Θα ανοίγω το βιβλίο. Τα βιβλία έτσι κι αλλιώς που έχω δώσει για τη θεωρία, όλα έχουν τα βασικά κομμάτια ή και από τις παρουσιάσεις. Τι ξέρεις για το Μέση? Θα πει κάποιος, Modified Exclusive Fairing Valid, πρωτόκολλο για συνέπεια κρυφής μνήμης, η λέξη κλειδί είναι συνέπεια. Αν πει κάποιος πρωτόκολλο μνήμης, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να έχει την πληροφορία. Είναι πρωτόκολλο συνέπειας κρυφής μνήμης, χρησιμοποιείται από τους σημερινούς επεξεργαστές. Εντάξει, και μόλις εγώ καταλάβω, εντάξει, το ξέρεις. Έχεις μια ερώτηση. Πάμε την επόμενη. Για παράδειγμα, ποια είναι η διαφορά από ένα παράλληλο σύστημα και ένα κατανεμημένο? Και θα πρέπει να απαντήσει. Αν πει, όχι, κάτσε να σκεφτώ. Τι να είναι παράλληλο, ας πούμε. Άμα δεν απαντήσει εντός 30 δευτερολέπτων ή ενός λεπτού, τέλος πάντων, ή δεν ξεκινήσει να αναφέρει, τότε σημαίνει ότι δεν ξέρει την ερώτηση και την απάντηση. Έτσι κάπως θα κυλήσει η προφορική εξέταση. Ξαναλέω, δεν θα έρθουν όλοι στην προφορική εξέταση όσοι είναι πάνω από το 50% του βαθμού θεωρίας. Βέβαια, ερωτήσεις, αυτός αφορά το δικό μου τρόπο εξέτασης, που βέβαια είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Κάτω από το 50% δεν θα έρθουν για προφορική εξέταση. Ό,τι γράψει κάτω από το 50% κατευθείαν θα τοποθετηθεί στο iGrades, στο βαθμολόγιο.
Επί την ευκαιρία, λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Το Σεπτέμβριο υπάρχουν εξετάσεις θεωρίας. Κάποιος που απέτυχε μπορεί να έρθει να δώσει θεωρία. Θα έχουμε και εργαστήριο και εξετάσεις εργαστηρίου. Πώς θα γίνουν εξετάσεις? Γιατί κάποιος κόπηκε στο εργαστήριο, για παράδειγμα. Έτσι, λοιπόν, το Σεπτέμβριο και για το μάθημα παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, αλλά και για το μάθημα λειτουργικά συστήματα, την ημέρα που έχουμε εξέταση θεωρίας, όποιος φοιτητής θέλει, γιατί έχει κοπεί, όχι γιατί θέλει και δεν έχει να κάνει και λέει ας πάω λίγο να δοκιμάσω τις γνώσεις μου, όποιος έχει κοπεί στο εργαστήριο μπορεί να έρθει να ξαναδώσει εξέταση στο εργαστήριο. Βέβαια, αν είναι από απόσταση, θα είναι τηλεεξέταση ή με τη διαδικασία την κάτωθη. Ένα random θέμα, ένα τυχαίο θέμα από το iExams κώδικα, όπου έχει αναλόγως της πολυπλοκότητας του κώδικα 30 λεπτά ή μία ώρα αναλόγως, το επιλύει προγραμματιστικά και στη συνέχεια το καταθέτει στο eClass. Και ο βαθμός του προγράμματος καθορίζει και το βαθμό του εργαστηρίου. Δεν λαμβάνουμε υπόψη, λοιπόν, ασκήσεις που αν έχει παραδώσει ή τι εξετάσεις έχει κάνει. Κάποιος που θα έρθει, λοιπόν, για επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου το Σεπτέμβριο, δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε βαθμολογία έχει στο εργαστήριο, 0, και έρχεται και κάνει εξέταση εκείνη τη στιγμή και όσο γράψει 60%. 60% της βαθμολογίας του εργαστηρίου. Στα παράλληλα αισθήματα είναι 6 μονάδες. Άρα θα πάρει 6636, 3,6. Αυτό ισχύει και για τα λειτουργικά, όπου και εκεί τα λειτουργικά είναι 5 μονάδες στο εργαστήριο, άρα ό,τι γράψει είναι το ποσοστό αυτό από τις 5 μονάδες εργαστηρίου. Βέβαια, προσοχή, αυτό δεν ισχύει για αυτούς που έχουν κοπεί από απουσίες. Γιατί, όπως ξέρετε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο. Αν έχετε κάποια απουσία, μπορεί να έχετε πρόβλημα. Βέβαια, για τα παράλληλα αισθήματα, και αυτό ισχύει μόνο γι' αυτό, για τα λειτουργικά είναι κάτι άλλο, για τα παράλληλα αισθήματα μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μία απουσία. Γιατί τα τελευταία τα τηλεεργαστήρια δεν γίνονταν κάθε εβδομάδα, οπότε είχαμε αυτή τη δυνατότητα κάποιος ενδεχομένως να λείψει μια φορά σε όλα αυτά τα εργαστήρια. Κάποιος, λοιπόν, που έχει μία απουσία, δεν θα κοπεί. Κάποιος όμως που έχει δύο απουσίες και δεν μπορεί να τις δικαιολογήσει με κάποιο δημόσιο έγγραφο, δημόσιο έγγραφο υγείας κυρίως, για παράδειγμα από νοσοκομείο, θα κοπεί στο μάθημα, άρα δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις ούτε τώρα, ούτε το Σεπτέμβριο και πρέπει να το παρακολουθήσει πάλι από την αρχή. Βέβαια, αν δεν είναι λόγος υγείας, αλλά είναι κάποιος άλλος λόγος αρκετά σημαντικός που δεν τον έχω σκεφτεί, ας επικοινωνήσει μαζί μου να το εξετάσω. Κατά περίπτωση, μπορεί να δικαιολογηθεί κάποια απουσία, αρκεί να είναι πολύ σημαντικός λόγος και να έχει επηρεάσει το φοιτητή. Λοιπόν, κάποια ερώτηση. Μια ερώτηση. Αν γράψει κάποιος το iExam σε συνδυασμό με την πύλη άσκησης κάτω από 50% και περάσει το προβιβασιμό βαθμό, ναι, δεν χρειάζεται προφορική εξέταση. Δηλαδή, κάποιος που ίσα-ίσα περάσει το μάθημα, γιατί η βάση δεν είναι ακριβώς το 50%, είναι λίγο λιγότερη, όπως ξέρετε, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, περνάει το μάθημα, δεν θα έχει προφορική εξέταση. Κάποιος, λοιπόν, μπορεί να περάσει το μάθημα, εφόσον βέβαια εννοείται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ανήθικους τρόπους, με την αξία του θα μπορεί να περάσει το μάθημα, αλλά δεν θα χρειαστεί προφορική εξέταση. Η προφορική εξέταση θα γίνει υποχρεωτική μόνο σε όσους έχουν πάνω από 50%. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάνω από, στα παράλληλα είναι 4 μονάδες, άρα το 50% είναι 2. Κάποιος που είναι από 2,0, από το 2 μεγαλύτερο ίσο του 50%. Από 2,00, λοιπόν, 2 μονάδες, 2,00 και πάνω μέχρι 4 μονάδες, θα έχει προφορική εξέταση. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση στο chat. Θα ανακοινωθούν τα άτομα με την προφορική εξέταση όταν κατατεθούν οι βαθμολογίες. Δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε ποιοι θα έχουν για προφορική εξέταση. Θα βαθμολογηθούν οι ασκήσεις, θα βαθμολογηθούν οι ασκήσεις, το iExams,
θα καταγραφεί στο iGrades και στη συνέχεια θα βγάλω τη λίστα και θα πω αυτοί οι φοιτητές θα έρθουν, θα δώσω ίσως 2 μέρες ή αυτή τη μέρα ή αυτή τη μέρα, να δηλώσουν όμως ποιες μέρες αναλόγως. Βέβαια θα δω το πρόγραμμά σας, αν είναι μια μέρα που είναι τελείως καινή μπορώ να πω από το πρωί μέχρι το βράδυ να έρθετε εσείς, δηλώνετε χρονοθυρίδα και εκείνη την ώρα που έχετε χρονοθυρίδα έρχεστε για την εξέταση. Σχετικά με το πώς θα γίνει η εξέταση, σας το είπα, περισσότερες πληροφορίες βέβαια περιμένουμε τον κανονισμό, γι' αυτό και δεν ξεκινάμε αμέσως τις εξετάσεις. Εγώ θα ήθελα ενδεχομένως και την Δευτέρα να ξεκινήσουμε τις εξετάσεις. Ξέρετε, πάντα στο μάθημά μου την πρώτη μέρα της εξεταστικής, αμέσως μόλις τελειώνει το εξάμηνο, την χρησιμοποιώ ώστε να έχετε φρέσκια όλη αυτή τη γνώση και αμέσως να δώσετε εξετάσεις χωρίς να κουραστείτε και να ξεχάσετε πράγματα. Γι' αυτό προτιμώ άμεσα την εξέταση. Τώρα η πρώτη εβδομάδα είναι 22 βέβαια. Η επόμενη εβδομάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξετάσεις. Okay. Τώρα με τις κάμερες, βλέπω Δημήτρη, άνοιξες την κάμερά σου, θες να ρωτήσεις κάτι, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το έχεις ανοίξει την κάμερα. Υπενθυμίζω ότι θα ανέβει και στο YouTube, οπότε δεν χρειάζεται να έχεις unmute την κάμερα. Λοιπόν, κάποιος που έχει περάσει τη θεωρία μέσω του quiz και του lottery μπορεί να μην δώσει τελικά εξετάσεις. Πράγματι, κάποιος μπορεί από τις ενδιάμεσες βοήθειες που είχα δώσει, τύπου quiz, τύπου lottery, να έχει προβιβάσιμο βαθμό. Αυτός, ναι, μπορεί να μην δώσει τελικές εξετάσεις. Βέβαια, στο τέλος, όπως ξέρετε, όπως σας είπα, θα πρέπει να βρεθεί ποιοι θα είναι πάνω από το 50% για να έχουν αυτή την εξέταση. Δηλαδή, κάποιος, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσω ποιος φοιτητής, για παράδειγμα, έχει 2,01 από την εξέταση ή από διάφορα quiz. Δηλαδή, όσοι έχουν πάνω από 2,01 πρέπει να έρθουν για εξέταση. Θα βγει, βέβαια, σχετική ανακοίνωση. Ξαναλέω, η προφορική εξέταση καθορίζει το συντελεστή βαθμολόγησης του βαθμού θεωρίας. Το συντελεστή του βαθμού θεωρίας. Αν κάποιος, λοιπόν, έχει γράψει και έρθει και δεν απαντήσει καμία, ο συντελεστής είναι 0. Άρα, 0 επί το βαθμό της θεωρίας θα πάρει 0. Θα καταγραφεί 0 στη θεωρία. Οπότε απάντησα και στο άλλο ερώτημα, 2,01 στις 4 μονάδες. Ναι, πάνω από 2,01. Στο iGrades, λοιπόν, όταν καταγραφούν όλες οι βαθμολογίες, όταν μπουν όλες οι επιπρόσθετες βαθμολογίες, είτε είναι quiz, lottery, οτιδήποτε, θα δούμε. Ποιοι είναι πάνω από 2,1, δηλαδή στο Excel θα έχω ένα if μεγαλύτερο το κελί αυτό από 0,1, από 2,01. Από 2,00, μεγαλύτερο όσο του 2,00, μην μπερδεύτηκα πριν που το διάβασα κάποιος που γράψε 2,01, 2,00 είναι. Μεγαλύτερο ίσο του 2,00, τότε notify για προφορική εξέταση. Okay. Εφόσον έχουμε λοιπόν μιλήσει για τη θεωρία και για τον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να συνεχίσουμε προς κάποια αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Συγκεκριμένα, θα σας δείξω για τη σημασία του HPC στα παράλληλα κατανεμένα συστήματα. Οπότε, να ανοίξω τώρα το share το βίντεο. Άρα, πάλι είναι η γνωστή σειρά. Τι είναι αυτός ο υπερυπολογιστής, αναφέρει για την εταιρεία PayPal και πώς χρησιμοποιεί την υποδομή της παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίας προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για πληρωμές και ούτω καθεξής. Megabyte κτλ. Οπότε το περνάω λίγο γρήγορα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αναλυτικούς τρόπους, να έχει αλγορίθμους σχετικά με το πόσο είναι νόμιμη μια συναλλαγή, κατά πόσο είναι περίεργη ή όχι.
και γενικότερα βλέπετε παρουσιάζεται με έναν τρόπο φιλικό και εύκολο στο χρήστη για να κάνει αγορές με το PayPal. Το προχωρά παρακάτω, άρα λοιπόν χρησιμοποιείτε το HPC και σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Τώρα πάμε ένα άλλο βίντεο, πάλι εντάχει. Κάνω share το δεύτερο βίντεο. Αφορά το EGI. Λοιπόν, τι είναι το EGI? Είναι τα Grid Computing στην Ευρώπη. Και συγκεκριμένα, με απλά λόγια, υπολογιστική πλέγματος είναι όταν διάφοροι κόμβοι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να συνεργαστούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Και αναφέρει εδώ για κάποια θέματα, για παράδειγμα προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις φυσικών φαινομένων και ούτω καθεξής. Όπως λέει εδώ, Science Advanced Computational Resources, να χρησιμοποιεί πόρους από διάφορες χώρες προκειμένου να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Μην ξεχνάμε, ισχύ σε αντιενώση. Όσο πιο πολλοί πόροι τοποθετούνται σε κάποιο κοινό σκοπό, τόσο καλύτερα, το σταματάω λίγο σε αυτό, τόσο ποιοτικότερα και αποτελεσματικότερα είναι το HPC. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλές χώρες έχουν δώσει υπολογιστικούς πόρους. Βλέπετε εδώ και η Ελλάδα είναι. Βλέπετε εδώ τις χώρες που έχουν δώσει πόρους σε ένα υπερυπολογιστικό σύστημα που ονομάζεται το European Grid Infrastructure, EGR. European Grid Infrastructure, λοιπόν. EGI. Και με αυτό μπορεί κάποιος και χρησιμοποιεί, δηλαδή κάποιοι ερευνητές από διάφορες χώρες, να το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές, όπως λέει, μοντελοποίηση κλιματολογικών φαινομένων, energy finding για ενέργεια, πώς να μοντελοποιήσουν θέματα ενέργειας και ούτω καθεξής. Όπως βλέπετε εδώ, 8.000 πανεπιστήμια, 40 εκατομμύρια χρήστες, όλοι συνδέονται στο EGI, μέσω του ίντερνετ, μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης. Η φυσική κοινότητα, βιολόγοι, βοτανολόγοι, πολλά προγράμματα. Τώρα, εδώ που βλέπετε, που είναι ένας ναός, είναι ένας ναός που βρίσκεται στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Αυτό εδώ που βλέπετε, επειδή έχω πάει προσωπικά, με είχαν προσκαλέσει πριν αρκετά χρόνια, το 2013, στη Βαρκελόνη, στο υπερυπολογιστικό κέντρο, και είναι μια εκκλησία, όπου μέσα στην εκκλησία έχουν βάλει, βλέπετε με γυαλιά, ένα κομμάτι που έχουν εδώ τους, έχουν κόψει ένα κομμάτι της εκκλησίας και έχουν βάλει αυτούς τους υπολογιστές, νομίζω λέγεται Μινόταυρος, αν δεν απατώμε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου βασικά. Και το θέμα είναι ότι έχουν αδειάσει βέβαια την εκκλησία από τις καρέκλες και τα λοιπά. Δηλαδή μια εγκατελειμμένη εκκλησία έχει την αρχιτεκτονική της εκκλησίας και το ωραίο αυτό που μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον είναι ότι όταν είχα πάει επίσκεψη σε αυτό και είχα παρατηρήσει αυτή την δομή, είχαν ψαλμούς από μεγάφωνα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο χώρο και ένιωθες μια κατάνοιξη, άσχετα όμως που δεν είχε κόσμο, δεν είχε παπάδες, δεν είχε τίποτα. Είχε όμως την εκκλησία, δηλαδή τους στίχους, τις στιχογραφίες, καθολική εκκλησία, και είχε αυτό το υπερυπολογιστικό σύστημα, το μινόταυρο, αυτό που βλέπετε, μέσα σε αυτό το τετράγωνο κουτί. Να κοιτάξτε από πάνω πώς φαινόταν. Δηλαδή, επειδή ήταν και μια περιήγηση που είχα πάρει μέρος, από πάνω μπορούσες να βλέπεις από εδώ, δηλαδή από το πρώτο όροφο, σαν να λέμε, του ναού, να βλέπεις κάτω τους υπερυπολογιστές, και ήταν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Δηλαδή, έχω δει τόσους και τόσους υπολογιστές, όπως μπορείτε να φανταστείτε, σε τόσα πανεπιστήμια, αλλά γι' αυτό και αυτοί οι ίδιοι το λέγανε. Λέει, μπορεί να έχετε δει τα πάντα, ας πούμε, αλλά αυτό δεν το έχετε δει, και πράγματι δεν το είχα δει. Δηλαδή, έναν υπερυπολογιστή, ένα HPC, μέσα σε ένα ναό, και να ακούγονται ψαλμωδίες
από τα μεγάφωνα συνεχώς. Ήταν πολύ ωραία παρουσίαση. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μέρος του EGI και γενικότερα βλέπετε όταν υπάρχουν ανάγκες, λοιπόν, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτή την υπολογιστική ισχύ και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την επιπρόσθετη ισχύ. Αυτό, λοιπόν, χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γυρίζουμε τώρα το sharing. Αυτό ήταν το EGI. Και μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα, το οποίο αφορά τη συνέπεια μνήμης. Συγκεκριμένα, είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά ότι όταν έχουμε πολλαπλά επεξεργαστικά στοιχεία, που το καθένα έχει μια δικιά του ιδιωτική μνήμη, μπορεί να αποθηκεύσει μια τιμή που αργότερα θα τροποποιηθεί από άλλον επεξεργαστή και θα έχει ως συνέπεια να υπάρχει μια ασυνέπεια στην εικόνα της μνήμης για τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Το είχαμε αναφέρει, λοιπόν, ως πρόβλημα συνέπειας μνήμης. Είχαμε αναφέρει διάφορους τρόπους για την επίτευξη της συνέπειας και είχαμε πει ότι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στους σύγχρονους υπολογιστές είναι το MESI, Modified Exclusive Shared Invalid. Θα δούμε, λοιπόν, σε αυτή τη διάλεξη θέματα σχετικά με τη συνάφεια της μνήμης και ασφαλώς το MESI. Ας δούμε, λοιπόν, αυτή τη διάλεξη. Όπως σας είπα, το πρόβλημα της συνέπειας ή συνάφειας, το ίδιο πράγμα, είναι ίδιος ορισμός, το consistent. Η συνέπεια ή η συνάφεια της μνήμης είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όλοι οι επεξεργαστές να έχουν την ίδια εικόνα για κάποια διεύθυνση της RAM. Και είχαμε πει ότι μια εγγραφή που έπεται από μια ανάγνωση θα πρέπει να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα της ανάγνωσης. Υπάρχουν δύο απαιτήσεις. Η μία είναι, είπαμε, η συνέπεια μνήμης, να βλέπει τα ίδια δεδομένα στην ίδια θέση μνήμης ο κάθε επεξεργαστής. Και δεύτερο, κλείδωμα μιας θέσης μνήμης για να μην έχουμε, για παράδειγμα, χαμένες συναλλαγές. Και τα δύο θέματα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη, προκειμένου να έχουμε ένα σωστό αρχιτεκτονικό σύστημα. Τα snooping πρωτόκολλα. Όπως καταλαβαίνετε, snoop είναι υποκλέπτο. Άρα, πρωτόκολλα που υποκλέπτουν, και βασικά δεν υποκλέπτουν με την έννοια ότι κάνουν κάτι παράνομο, απλώς κρυφακούν τον διάβλο επικοινωνίας, τον κοινό διάβλο επικοινωνίας, και μόλις ακούσουν μια συναλλαγή που σχετίζεται με διεύθυνση που έχουν ήδη αποθηκεύσει στην κρυφή μνήμη, τότε λαμβάνουν κάποια κατάλληλα μέτρα. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, δεν έχουν μειονεκτήματα που έχουν άλλες τεχνικές. Coherence, συνέπεια, διαφυλάσσεται με το να έχουμε όλους τους ελεκτές μνήμης να κοιτάνε, να κρυφακούν τον διάβλο διευθύνσεων, διάβλο των διευθύνσεων επικοινωνίας με τη RAM και να παρακολουθούν αυτές τις συναλλαγές. Bus, ξέρετε, είναι διάβλος. Παλιά, σε κάποιες ασκήσεις, φοιτητές το μετέφραζαν ως λεωφορείο. Το έχετε καταλάβει πια ότι είναι διάβλος. Η κρυφή μνήμη, θυμίζω, από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, είναι μία δομή που έχει γραμμές. Ας δούμε λίγο. Θυμάστε στην αρχιτεκτονική ότι είχαμε πει ότι μία κρυφή μνήμη έχει τρία βασικά πεδία. Ένα πεδίο είναι το tag. Ένα άλλο πεδίο, βασικά, είναι τα bits, τα valid bits. Τώρα τα βάζω με σειρά που δεν μας ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να καταλάβουμε λίγο πολύ. Είναι εδώ τα bits. Bits, state bits, κατάσταση, ή αν είναι έγκυρη ή άκυρη και ούτω καθεξής. Και μετά εδώ είναι τα data. Data, δηλαδή words,
Για παράδειγμα, αν η κρυφή μνήμη που έχουμε έχει δυνατότητα να αποθηκεύσει 64 bit, δηλαδή αυτό εδώ είναι 64 bit, και οι λέξεις που έχουμε είναι byte, δηλαδή θέλουμε να δούμε πόσα byte χωρούν εδώ πέρα, θα είναι 8864. Άρα θα έχουμε ένα byte εδώ, δεύτερο byte, τρίτο byte και το καθεξής. Συνολικά δηλαδή θα έχουμε 8 byte επί 8 bit που έχει το byte. Άρα θα είναι 8864. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα byte βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Άρα, εδώ στο valid bit, κάπου θα έχουμε και bit, π.χ. ένα από αυτά τα bit, είναι το valid, όπως σας είχα πει. Το γράψω valid. Έγκυρο. Άρα, σε περίπτωση που κάποια άλλη κρυφή μνήμη, εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες γραμμές. Η κρυφή μνήμη έχει πάρα πολλές τέτοιες γραμμές. Οπότε, για κάθε γραμμή, εδώ είναι οι γραμμές. Για κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης υπάρχουν tag, τα bit κατάστασης και τις λέξεις. Η συνέπεια διαφυλάσσεται πάντα σε επίπεδο γραμμής. Βλέπετε εδώ ότι όλα αυτά τα byte βρίσκονται μαζί. Αν λοιπόν ακυρωθεί ένα byte, γιατί έγραψε κάποιος, για παράδειγμα, σε αυτή τη διεύθυνση, κάποια άλλη RAM, τότε όλη η γραμμή θα πρέπει να ακυρωθεί. Τα bit αυτής της κατάστασης ισχύουν για όλη τη γραμμή και δεν ισχύουν μόνο για ένα byte. Άρα, γι' αυτό αναγράφω εδώ, διατηρείται πάντα σε επίπεδο block, το block είναι γραμμής, πάντα σε επίπεδο γραμμής διαφυλάσσεται η συνέπεια. Αυτό είναι και ενδιαφέρον θέμα και για προφορική εξέταση. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος, αν ανοίξω αυτή τη διαφάνεια, για παράδειγμα, και πω, δεν θα σας δείξω βέβαια το σχήμα, αλλά θα σας πω, η διατήρηση της συνέπειας, γιατί έχουμε διατήρηση συνέπειας της κρυφής μνήμης σε επίπεδο γραμμής. Πρέπει να μπορεί κάποιος να μου πει αυτό ακριβώς, ότι έχουμε όλα τα byte μαζί και ούτω καθεξής. Να το έχετε υπόψη ότι μπορεί να προκύπτουν ερωτήσεις προφορικής εξέτασης από τις παρουσιάσεις που σας έχω κάνει. Οι βασικές ιδιότητες των υποκλεπτών των πρωτοκόλων είναι ότι όλες οι συναλλαγές στο διάβλο είναι εμφανείς στις άλλες κρυφές μνήμες και με την ίδια σειρά. Πρέπει να εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες συναλλαγές στο διάβλο, όλες, όταν λέμε απαραίτητες, άλλο θέμα. Τι σημαίνει απαραίτητη? Σημαίνει ότι αφορά την τροποποίηση μιας διεύθυνσης RAM, οπότε αυτή είναι απαραίτητη, είναι σημαντική, γιατί όλες οι άλλες κρυφές μνήμες θα πρέπει να ακούσουν, να κρυφακούσουν την αλλαγή αυτής της συγκεκριμένης διεύθυνσης, προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά άρα σε εμάς οι απαραίτητες συναλλαγές είναι οι συναλλαγές που γράφουν κάτι στην RAM. Αν διαβάζετε κάτι στην RAM, δεν είναι απαραίτητη συναλλαγή. Και όλες οι ελεκτές κρυφής μνήμης θα πρέπει να ενεργούν κατάλληλα. Ας δούμε αυτό το παράδειγμα. Επεξεργαστής 1, επεξεργαστής N. Βλέπετε αυτό το σχήμα με το δολάριο. Το χρησιμοποιούν κάποιοι συγγραφείς για να υποδηλώσουν την κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη, σας υπενθυμίζω, στα αγγλικά γράφεται CAS. CAS, όμως, ηχητικά έχει ομοιότητα με το χρήμα. Και επειδή το χρήμα, συνήθως έχοντας στο μυαλό μας και την εικόνα του Scrooge McDuck, το χρήμα συνδέεται με ένα δολάριο, γι' αυτό κάποιοι υποδηλώνουν την κρυφή μνήμη με ένα δολάριο.
έτσι, να σας φύγει η απορία. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το δολάριο, αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν. Αν δείτε σε κάποιο τέτοιο σχήμα και πείτε τι σχέση έχει το δολάριο, είναι επειδή είναι cash, κρυφή μνήμη. Κρυφή μνήμη, λοιπόν. Τι έχουμε? Γράφει κάτι αυτός ο επεξεργαστής. Ταξιδεύει μέσα από τον κοινό διάβλο στην κρυφή μνήμη. Είναι κοινός ο διάβλος. Άρα, όλα τα πακέτα βρίσκονται σε όλη αυτή τη γραμμή. Συνεπώς, αυτή η κρυφή μνήμη κρυφακούει το διάβλο. Βλέπει τι δεδομένα περνάνε και αν φέρει την κατάλληλη διεύθυνση, εδώ μπορεί να είναι, ας πούμε, γράψε ας πούμε, ένα στη διεύθυνση FF, για παράδειγμα. Γιατί είπαμε όλες οι απαραίτητες συναλλαγές. Άρα αυτός κοιτάει τις γραμμές. Είπαμε, έχει γραμμή, έχει tag, έχει τα valid bits, έχει και τα data εδώ πέρα. Οπότε, έχοντας αυτή τη διεύθυνση, υπενθυμίζω ότι στην αρχιτεκτονική υπολογιστών το είχαμε βρει. Αυτή η διεύθυνση ορίζεται σε tag και σε cache line, αριθμό γραμμής. Οπότε, έχει ως συνέπεια από το cache line να βρεθεί στην κατάλληλη γραμμή της κρυφής μνήμης και στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση του tag. Δηλαδή το tag αυτό θα το συγκρίνει με το tag εδώ πέρα. Και αν είναι ίδιο, υπενθυμίζω, αυτό το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, τότε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση αυτή εδώ βρίσκεται κασαρισμένη στην κρυφή μνήμη. Βέβαια, σε συνδυασμό πάντα με το valid bit, το valid bit πρέπει να είναι ένα. Τώρα, έχουμε δύο περιπτώσεις. Write and validate. Αν είναι write and validate, τι αλλαγή θα έχουμε? Αυτό το valid bit στο write and validate, στο write and validate θα γίνει 0. Δηλαδή θα μηδενιστεί, θα κυρωθεί όλη η γραμμή. Γιατί είπαμε, η συνέπεια διαφυλάσσεται πάντα σε επίπεδο block, σε όλη τη γραμμή. Άρα αυτό θα γίνει 0, στο write and validate. Σε περίπτωση write update όμως, τι θα γίνει? Ας αλλάξω και χρώμα. Σε περίπτωση που έχουμε write update, τότε τα δεδομένα αυτά, δηλαδή ότι εδώ γράφει ένα, θα τροποποιήσουν τα αντίστοιχα δεδομένα. Λαμβάνοντας πάντα όμως υπόψη ότι η κρυφή μνήμη δεν έχει μόνο ένα word, θα πρέπει όλα τα words να τροποποιηθούν. Όλα τα αντίστοιχα words θα πρέπει να τροποποιηθούν. Όχι με αυτή τη τιμή, εννοώ ότι θα πρέπει να μην γράψουμε μόνο ένα byte, να δούμε και τις επόμενες διευθύνσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα, τι τιμή έχουν και να ενημερωθεί όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα, τι είδαμε? Είδαμε ένα snooping πρωτόκολλο, πώς θα ενεργήσει σε περίπτωση που είναι write and validate, απλώς το ακυρώνει, ή σε περίπτωση που είναι write update, που θα ενημερώσει τα δεδομένα. Τα δεδομένα που φέρει η κρυφή μνήμη. Σχετικά με συναλλαγές σε κοινούς διάβλους, έχουμε τρεις φάσεις, arbitration, command και data. Δηλαδή, ζητάμε τη χρήση του κοινού αυτού μέσου μετάδοσης, όπου έρχεται ο arbiter. Arbiter είναι ο διαιτητής. Δηλαδή, αποφασίζει, γιατί μπορεί να το ζητάνε πολύ αυτό το κοινό μέσο, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτό. Στη συνέχεια έχουμε το command, εντολή. Θέλω να γράψω, θέλω να διαβάσω για παράδειγμα. Και μετά τα δεδομένα. Θέλω να γράψω αυτά τα δεδομένα. Ζητά τον έλεγχο του διάβλου, διαιτητής το δίνει, η συναλλαγή συνεχίζεται και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν το πρωτόκολλο συνέπειας. Είπαμε διάφορες τεχνικές. Τώρα, κοιτάξτε εδώ τι αναγράφω.
right through. Right through σημαίνει ότι τα δεδομένα που γράφει ο επεξεργαστής περνάνε μέσα από την κρυφή μνήμη και συνεχίζουν στη RAM. Δηλαδή, έχουμε την άμεση εγγραφή των δεδομένων από την κρυφή μνήμη στη RAM. Write through. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε write back. Τι είναι το write back? Το write back είναι όταν τα κρατάμε τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη και δεν τα στέλνουμε πίσω. Δηλαδή, καθυστερούμε την ενημέρωση της RAM. Αυτό είναι write back. Και τέτοια είναι και ερωτήματα που μπορεί να θέσω. Δηλαδή, μπορεί να είναι ερώτημα, τι ξέρεις για το write back? Ασφαλώς, θα πρέπει να αναφέρει για το write back και όχι κάτι άσχετο, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, σε κάποιες ερωτήσεις που θέτω, ας πούμε, τι είναι το write back, και αρχίζουν και απαντάνε για άσχετα θέματα. Ας πούμε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ο right back παίχτης που βρίσκεται κοντά στην άμυνα και κάτι τέτοια. Δηλαδή, έχω ακούσει διάφορα, όπως μπορεί να φανταστείτε. Εγώ αναφέρομαι, βέβαια, στην κρυφή μνήμη. Καλό είναι και το αστείο. Απλώς δεν θα σου δώσω τεχνολογία. Εντάξει. Δεν θα το παρεξηγήσω, βέβαια, γιατί μου αρέσει καμιά φορά να έχουμε και λίγο αστείο στις απαντήσεις. Αλλά βέβαια, απλώς παίρνει μηδέν. Έτσι απλά. Λοιπόν, right no allocate. Τι σημαίνει το right no allocate? Σημαίνει ότι η εγγραφή γίνεται μέσα από την κρυφή μνήμη στη RAM, χωρίς όμως να τροποποιηθεί η κρυφή μνήμη. Δηλαδή, δεν κάνουμε allocate μιας γραμμής κρυφής μνήμης, αλλά την προωθούμε κατευθείαν στη RAM. Και ένα bit, βέβαια, valid invalid. Σε πιο σύνθετες cases, αυτό είναι το πιο απλό, σε πιο συνθετικά έχουμε write back, όπου έχουμε και ένα bit dirty clean, που υποδηλώνει ότι τα δεδομένα βρίσκονται ακόμα στην κρυφή μνήμη και δεν έχουν ενημερώσει τη RAM. Άρα λοιπόν υπάρχει και το dirty bit. Τα dirty δεδομένα γενικότερα είναι δεδομένα που βρίσκονται στη μνήμη και δεν έχουν καταγραφεί σε μόνιμο χώρο αποθήκευσης. Δηλαδή τα dirty bit είναι τα bit που αν πέσει το ρεύμα χάνονται. Γι' αυτό θεωρούνται και dirty. Ενώ τα καθαρά bit είναι αυτά που έχουν καταγραφεί σε ένα μόνιμο μέσο αποθήκευσης. Πιο σύνθετες CAS, είπαμε για διάφορα τμήματα πρωτοκόλλου, πάμε λίγο παρακάτω. Ένα new πρωτόκολλο δύο καταστάσεων. Οι δύο καταστάσεις είναι το valid και το invalid. Okay. Άρα, μια γραμμή κρυφής μνήμης που μπορεί να έχει πολλές λέξεις, πολλά words, αλλά είναι για μία γραμμή αναφερόμαστε, έχει ένα bit valid invalid. Σε περίπτωση που είναι invalid, δηλαδή δεν έχει έγκυρα δεδομένα, και ας δούμε λίγο σε ένα τέτοιο γράφημα για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Υπάρχουν συναλλαγές που ξεκινάνε από τον ίδιο τον επεξεργαστή και είναι αυτή η συνεχής γραμμή, αυτό το βελάκι χωρίς τμήματα, ενώ το τμηματικό βελάκι είναι μπας από το διάβλο ότι έχει προκύψει κάτι. Ωραία. Άρα, σε περίπτωση, μια γραμμή θα είναι invalid, valid, invalid. Για να το δούμε. Άστον είναι valid και κάνει εγγραφή αυτό τη σηματογραφία που βλέπετε. Δηλαδή, βλέπουμε δύο πεδία που χωρίζονται με διαγώνιο. Το ένα πεδίο είναι για το CPU και το άλλο πεδίο είναι η ενέργεια που κάνει ο διάβλος. Αυτό τώρα είναι ο τρόπος που απεικονίζονται οι συναλλαγές. Είναι γράφημα συναλλαγών επεξεργαστή διάβλου και έχει αυτή τη σηματοδοσία. Λοιπόν, είμαστε στο V και processor read. Θελήσει ο επεξεργαστής να διαβάσει. Έφυγε. Και θελήσει ο επεξεργαστής να διαβάσει κάτι. Τότε, όπως βλέπετε, τι θα γίνει? Αυτό που θα γίνει είναι... Να επιλέξω λίγο το... Τέτοιο, είναι ότι θα ακολουθεί αυτή η διαδρομή και θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. Οκ, κανένα πρόβλημα. Και στον διάβλο δεν θα στείλουμε κανένα σήμα. Σε περίπτωση όμως που ή θέλεις να γράψει, κοιτάξτε, άμα θέλεις να γράψει, πάλι ακολουθούμε την ίδια πορεία. Από το valid, καταλήγουμε πάλι στο valid, γιατί είχαμε κάτι valid, γράψαμε κάτι, παραμείναμε στο valid. Αλλά στέλνετε μήνυμα στο διάβλο, μπας
bus ride, ότι έγινε γραφή στη συγκεκριμένη διεύθυνση, ώστε το, κάποια άλλη κρυφή μνήμη να καταλάβει με το snooping πρωτόκολλο τι έχει γίνει. Ας δούμε όμως τώρα την επόμενη κατάσταση. Είμαστε σε valid και κάποιος άλλος επεξεργαστής λέει, γράφω σε αυτή τη διεύθυνση. Αυτό είναι από το διάβολο. Βλέπετε αυτές τις συνεχόμενες γραμμές. Κάποιος άλλος επεξεργαστής στον κοινό μέσο μετάδοση, στο διάβολο αναφέρει, θα γράψουμε αυτή τη διεύθυνση. Τι γίνεται, ήμασταν valid, αναγκαστικά πέφτουμε στον invalid. Γιατί κάποιος άλλος έγραψε σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης και άρα είναι άκυρο αυτό που πια φέρει αυτή η συγκεκριμένη μνήμη. Άρα η συγκεκριμένη γραμμή έπεσε στον invalid. Βρίσκεται στο invalid. Κάποιος άλλος επεξεργαστής ή εμείς μάλλον γράφουμε κάτι, γιατί αυτό είναι για τον εαυτό μας, γιατί είναι από τον ίδιο τον επεξεργαστή, γράφουμε κάτι, παραμένει invalid, ενώ αν γίνει read, εγγραφή, τότε στέλνει το σήμα bus read και από invalid γίνεται invalid, γιατί έχουμε διαβάσει την έγκυρη τιμή. Γιατί αν έχουμε κάτι invalid και γράψουμε, πάλι invalid θα παραμείνει, αφού δεν ξέραμε τι τιμή υπήρξε. Γι' αυτό, ενώ μόλις διαβάσουμε και δούμε την πραγματική τιμή, τότε πηγαίνουμε σε bus read. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρωτόκολλο δύο καταστάσεων. Ασφαλώς οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν πολλές παραπάνω καταστάσεις. Και θα δούμε παρακάτω ένα πιο σύνθετο πρωτόκολλο. Υπάρχουν βέβαια, είπαμε πρωτόκολλο invalidate, ακύρωση εγγραφής, ή update, ενημέρωση εγγραφής, όπως σας έδειξα πιο πριν. Και έχει επικρατήσει το πρωτόκολλο ακύρωσης εγγραφής, γιατί αρκεί μόνο μια ακύρωση. Αυτό το είχαμε δει προηγουμένως. Και θα πάμε στο MSI αμέσως μετά την επιστροφή. Να υπενθυμίσω για μια τελευταία φορά για αυτό το εξάμεινο θα έχουμε lottery. Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε, να δούμε το lottery. Το pin θα σας το δώσω στο chat. Ας το γράψω στο chat. Όχ, να το γράψω μάλλον για chat. Ωραία, το έστειλα στο chat. Και για να δούμε που είναι το lottery. Lottery, εδώ πέρα είναι το lottery. Θα ανοίξουμε λοιπόν το lottery. Για να δώσω το actives. Οπ, έχει ενεργοποιηθεί. 10 λεπτά για να δηλώσετε. Επιστροφή λοιπόν, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η κλήρωση. Να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Ένα μικρό διαλυματάκι, 10 λεπτών και επιστροφή σε λίγη ώρα. Pause recording τώρα. Επιστρέψαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της σημερινής διάλεξης και την τελευταία ώρα αυτού του εξαμήνου για τη θεωρία και μπορούμε να μεταβούμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, λοταρία. Θα χρειαστεί βέβαια να συνδεθώ και εγώ στο σύστημα. Θα κάνω τώρα μια σύνδεση SSH. Okay, για να ενεργοποιήσουμε αυτή την κλήρωση. Και την θα την ενεργοποιήσουμε και θα δούμε ότι μπορούμε να μεταβούμε στο Let's Troll, όπου 15 άτομα δήλωσαν ενδιαφέρον και Start Lottery. Για να δούμε στην τελευταία λοταρία είναι ο Δημήτρης 1390. Πιστεύω είσαι εδώ. Καλό είναι να μας το δηλώσει βέβαια ότι είσαι εδώ. Δημήτρη. Οκ. Και. Θα πρέπει λίγο να δω τις ρυθμίσεις του συστήματος για να το δούμε λίγο. 16, δεν είχε καταχωρηθεί. Να δούμε. Υπενθυμίζω ότι έχουνε τώρα με το τέλος εξαμήνου δεν υπάρχουν ώρες γραφείου. Αν όμως θελήσει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου, το email
βρίσκεται στη διάθεσή σας. Λοιπόν, ας προσθέσω, για κάποιο λόγο δεν τις είχε τις ρυθμίσεις. Okay. Λοιπόν, ξεκινάει, ξέρεις, διαδικασία, 30 δευτερόλεπτα η κάθε απάντηση και ξεκινάει η διαδικασία μόλις ανοίξει το σύστημα. Οπότε έχεις 30 δευτερόλεπτα, Δημήτρη. Δι. Κρίμα που σε αυτό το σημείο θα δεις ότι έχεις λάθος, δηλαδή λέει κρυφή μνήμη. Λοιπόν, και γίνεται, Δημήτρη, η ROM, συνήθως η read-only memory, μόνο για γραφή, χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση, ναι, αλλά συνήθως έχουμε πίνακες. Πίνακες συναρτήσεων ή κάποιο firmware κτλ. Άρα το α είναι σωστό. Το C χρησιμοποιείται για κρυφή μνήμη, δεν γίνεται, γιατί είναι και εγγραφή και ανάγνωση. Το D χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση, ούτε αυτό γίνεται, γιατί λέει και κρυφή μνήμη. Αν έλεγες και το μόνιμη αποθήκευση, θα ήταν σωστό. Υποθέτω ότι δεν διάβασες το και κρυφή μνήμη ή για προσωρινή αποθήκευση. Ούτε αυτό είναι σωστό, είναι λάθος. Άρα το μόνο σωστό είναι χρησιμοποιείται για πίνακες συναρτήσεων και το α είναι το μόνο σωστό. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ολοκληρώθηκε και το δικό σου ταξίδι στο iLottery. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρουσίαση του MSI. Υπενθυμίζω, σήμερα iQuiz στο τέλος, το μεγάλο, το Grand iQuiz όπως ξέρετε, όπου οι φοιτητές που έχουν διακριθεί σε κάποιο quiz έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μια μισή μονάδα. Να διεκδικήσουν βέβαια με ερωτήσεις εφόλησης ύλης. Κάποιος που ήρθε προετοιμασμένος, που διάβασε όλη την θεωρία και τα βιβλία κτλ. Του μαθήματος, μπορεί να λάβει μια μισή μονάδα. Πρωτόκολλο MSI. Βλέπετε ότι έχει τρία γράμματα, άρα υποθέτουμε και είναι σωστή υπόθεση ότι είναι τριών καταστάσεων. Είναι λοιπόν ένα πρωτόκολλο τριών καταστάσεων. Και βλέπουμε οι καταστάσεις είναι το Modify, το Share και το Invalid. Ομοίως και εδώ έχουμε κάποιες μεταβάσεις. Για παράδειγμα, και να το θέσω σε περίπτωση προφορικής ερώτησης, μπορώ να θέσω, να πω, σε περίπτωση, και να σας δείξω ίσως και την εικόνα. Πρώτον, τι δείχνει αυτή η εικόνα. Θα πει ο άλλος, MSI. Okay. MSI, βλέπετε, Modify, Share, Invalid. Δεύτερον, σε περίπτωση που βρισκόμαστε στην κατάσταση που δεν έχουμε έγκυρα στοιχεία, και θελήσουμε να διαβάσουμε. Θελήσει ο επεξεργαστής λοιπόν να διαβάσει μια διεύθυνση την οποία δεν έχει έγκυρα στοιχεία. Τι σήμα θα στείλει στο διάβολο. Οπότε ο άλλος πρέπει να το κοιτάξει εδώ και να πει βρισκόμαστε στο Y, invalid, γιατί δεν έχει έγκυρα στοιχεία. Ωραία. Δεύτερον, θέλει να διαβάσει. Άρα θέλει να κάνει read. Ποιος να διαβάσει, ο επεξεργαστής. Άρα processor read. Πού είναι το processor read? Το processor read είναι, για να το δούμε, που είναι, όπου εδώ είναι, να το, processor read. Ωραία, άρα τι σήμα θα φύγει στο διάβολο, bus read. Άρα το σήμα είναι bus read και θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, όπως βλέπετε. Να ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια προφορικής εξέτασης σας δίνω πρόσβαση σε εργαλεία annotate, δηλαδή εργαλεία που μπορείτε στο Zoom να κάνετε annotate και τώρα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να κάνετε. Βέβαια, τώρα θα φανεί το όνομά σας. Αλλά όταν είναι προφορική εξέταση που είναι ένα προς ένα κάθε φορά, θα σας λέω: OK, ενεργοποίησε το annotate tool του Zoom και σχεδίασε πάνω σε αυτό το σχήμα την απάντηση. Οπότε πρέπει να πει ο άλλος: OK, processor read, bus read, δηλαδή αυτό που βλέπετε. Άρα είναι αυτό το σύμβολο εδώ. Και επόμενη ερώτηση σε αυτή τη θεματική ενότητα, ποια είναι η επόμενη κατάσταση που ακολουθεί? Θα πει ο άλλος, θα μεταβεί στην κατάσταση shared, στην κατάσταση ότι είναι κοινόχρηστο πια, γιατί το είχε κάποιος άλλος και το διαβάσαμε, το έχουμε και εμείς, άρα είναι κοινόχρηστο. Ωραία, άρα αυτό είναι κάποιο ερώτημα που μπορώ να θέσω.
Ενδεχομένως, κάποιο άλλο μπορεί να πω ότι αν δεν έχουμε κάποια δεδομένα και θέλουμε να γράψουμε σε αυτά τα δεδομένα, ποιες είναι οι καταστάσεις που θα περάσουμε. Θα πει ο άλλος, δεν έχουμε αυτά τα... να καθαρίσω λίγο το annotate για να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Θα πει, δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα, άρα είμαστε invalid. Ξεκινάμε από εδώ. Invalid, έτσι θα το σχεδιάζει κιόλας. Στη συνέχεια θα πει, θέλουμε να γράψουμε. Τι είναι, write. Οκ, okay, ποιος επεξεργαστής, processor. Άρα έχουμε processor write. Πού έχουμε processor write. Processor write έχουμε εδώ. Ωραία. Άρα έχουμε processor write. Και το σήμα που θα στείλουμε είναι το bus read exclusive, αποκλειστικά. Άρα θα ακολουθήσουμε αυτήν εδώ την πορεία και θα φτάσουμε στο modified. Και, βέβαια, για να είναι πλήρης η εικόνα, θα πρέπει να πει αυτό το σήμα, το bus read exclusive, τι συνέπεια θα έχει σε κάποιον άλλον επεξεργαστή που έχει αυτά τα δεδομένα. Κάποιος άλλος επεξεργαστής, λοιπόν, μόλις δει αυτό το σήμα, εδώ οι διακεκομμένες γραμμές, σας υπενθυμίζω, είναι ένα event που δημιουργήθηκε από το διάβολο. Άρα, σε περίπτωση που γίνει bus read exclusive, δηλαδή που κάποιος άλλος επεξεργαστής δει, γιατί κάνει snooping στο διάβολο, processor read, βασικά bus read exclusive, αποκλειστική χρήση της συγκεκριμένης διεύθυνσης, θα έχει ως συνέπεια τότε να κάνει flash, δηλαδή τα δεδομένα που έχει, αν είναι στο modified, να τα στείλει στο διάβολο στη RAM. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποιος που είναι modified από εδώ θα έρθει στο invalid. Ωραία. Σε περίπτωση όμως που δεν ήταν σε κατάσταση modified, αλλά ήταν σε κατάσταση shared, τι θα γίνει? Αν είναι σε κατάσταση shared, δηλαδή άμα είναι εδώ πέρα shared, το bus read exclusive σημαίνει τίποτα. Κατέβασε το invalid, κατεβαίνει στο invalid και δεν στέλνει κανένα σήμα στο διάβολο. Άρα κατεβαίνει στο invalid. Για πάμε λίγο. Σε περίπτωση που είναι invalid, δεν εμφανίζεται εδώ πέρα. Σε περίπτωση που είναι invalid όμως και πέσει στο bus read exclusive, τι θα γίνει? Πρέπει να το φανταστείτε και μόνοι σας τότε. Σε περίπτωση που είναι invalid και γίνει bus read exclusive, θα έχουμε πάλι invalid. Δηλαδή, θα το σχεδιάσω εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι bus initiated transaction, δηλαδή από το διάβολο προήρθε. Εδώ θα γράψουμε λοιπόν bus read exclusive. Σε περίπτωση λοιπόν που δεις το bus read exclusive και είναι στο invalid, δεν θα στείλουμε κανένα σήμα τίποτα και παραμένει πάλι στο invalid. Αυτό. Δηλαδή μπορεί και αυτό να θέσω το θέμα. Δηλαδή η ερώτηση μπορεί να είναι, είμαστε στο invalid state και έχουμε bus read exclusive. Τι θα συμβεί? Εντάξει, βέβαια κάποιος μπορεί να μην πει τίποτα, αλλά θέλουμε δικαιολόγηση. Είμαστε στο bus read exclusive, οπότε θα πρέπει να προσθέσουμε π.χ. διακεκομμένες γραμμές, γιατί είναι bus transaction, έχουμε bus read exclusive, δεν έχουμε τίποτα από εδώ, περιμένουμε invalid state και τέλος. Αυτό. Δηλαδή αυτό δείχνει καλή κατανόηση του πρωτοκόλλου. Δεν χρειάζεται να ξέρετε από έξω όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να αποστηθίζετε πράγματα. Πρέπει να καταλαβαίνετε γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Άρα, αν σας δώσω αυτό το γράφημα, θα πρέπει να είστε σε κατάσταση, σε προφορική εξέταση, να το αποκρυπτογραφήσετε, να πείτε αυτό σημαίνει και ότι από το modified πάμε, ας πούμε, στο shared, πάμε στο invalid. Είναι σημαντικό ως μηχανική να μπορείτε να κατανοήσετε γραφήματα. Δεν χρειάζεται να τα γνωρίζετε απ' έξω τα διάφορα γραφήματα λειτουργίας. Η μηχανική, εμείς κοιτάμε dataset συνεχώς. Δεν γνωρίζουμε απ' έξω, εννοείται, τα dataset. Πρέπει να μπορούμε όμως να τα διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε γρήγορα και όχι να μας παίρνει 10 ώρες για να καταλάβουμε ένα απλό γράφημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ περιγράφει το πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο και πάμε στο άλλο πρωτόκολλο, το MESI, MESI, δηλαδή 4 καταστάσεις. Μπορεί μια ερώτηση που να θέσω να είναι πόσα bit χρειάζεται να έχει η κρυφή μνήμη αναγραμμή για να διατηρεί την κατάσταση σύμφωνα με το MESI πρωτόκολλο. Οπότε πρέπει να πει ο φοιτητής, το MESI έχει 4 καταστάσεις. Για να μπορέσουμε να διαφυσιοδοτήσουμε 4 καταστάσεις, απαιτούνται 2 bit, γιατί 2 στο τετράγωνο μας
δείχνει τέσσερις καταστάσεις. Άρα η απάντηση είναι ανά cast block 2 bit. Άμα έχουμε και την επόμενη ερώτηση, για παράδειγμα, ok, 2, λοιπόν 2 bit. Αν σε μία γραμμή κρυφής μνήμης έχουμε, για παράδειγμα, 8 λέξεις του ενός byte, δηλαδή 64 bit, πόσα bit κατάστασης θα έχουμε? Αμέσως τότε πρέπει να σκεφτεί να πει ότι η κατάσταση συνέπειας διατηρείται πάντα σε επίπεδο γραμμής. Άρα, όσες λέξεις και να έχουμε, πάντα θα έχουμε 2 bit. Είτε έχουμε μία λέξη, είτε 512 λέξεις. Όσες και να έχουμε, πάντα θα είναι 2 bit. Σε αναγραμμή, όχι ανά όλη την gas. Τέτοια ερωτήματα είναι. Ερωτήματα που δείχνουν την καλή κατανόηση της ύλης. Ασφαλώς, δεν είναι κάπου γραμμένα όλα αυτά. Θα ανοίγω κάτι στην τύχη και εκείνο, ό,τι βλέπω εκείνη τη στιγμή, θα ρωτάω για εκείνο ακριβώς το αντικείμενο. Δηλαδή, δεν είναι κάπου ότι υπάρχει ένα pool ερωτήσεων. Ξέρετε, ερωτήσεις μπορείς να δημιουργήσεις από κάποιος που ξέρει βέβαια την ύλη, από ένα slide, να βλέπει αυτό το slide και να ρωτάει διάφορα. Ας δούμε τώρα, μέση. Μέση έχουμε τέσσερις καταστάσεις. Modified, exclusive, shared, invalid. Μέση. Δηλαδή, modified, η κατάσταση είναι ότι είναι τροποποιημένη, ότι η συγκεκριμένη γραφή, η συγκεκριμένη γραμμή της κρυφής μνήμης έχει τροποποιηθεί και είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτή τη μνήμη CAS. Exclusive, η γραμμή στη μνήμη CAS είναι ίδια με τη γραμμή στην κύρια μνήμη. Shared. Γενικά, μπορούμε και με τη διέστησή μας να το καταλάβουμε. Το modified σημαίνει ότι κάποιος το έχει τροποποιήσει. Το έχει τροποποιήσει και δεν τα έχει γράψει στη RAM. Απλά πράγματα. Exclusive. Έχει αποκλειστική χρήση κάποιος. Μπορεί να είναι αποκλειστική χρήση για ανάγνωση, αποκλειστική χρήση για γραφή, αλλά είναι αποκλειστική χρήση. Δεν έχει κανένας άλλος τίποτα. Είναι μοναδικός ιδιοκτήτης της κρυφής μνήμης. Shared. Κοινόχρηστο. Το έχουν πολλοί. Αυτή η συγκεκριμένη γραμμή βρίσκεται σε πολλές μνήμες. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το έχουν πολλοί. Ότι αν θελήσουμε να γράψουμε σε αυτή τη γραμμή, πρέπει να ζητήσουμε αποκλειστικότητα. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο πρέπει από το shared να πάμε στο exclusive, να έχουμε αποκλειστικότητα αυτής της γραμμής, και αφού έχουμε αποκλειστικότητα, ναι, μπορείς να το γράψεις, γιατί είσαι μοναδικός στο αποκλειστικότητα. Invalid, άκυρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, π.χ. από το invalid, άμα θέλουμε να γράψουμε, θα πάμε στο exclusive και από το exclusive στο modified για να γράψουμε. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις. Βέβαια, ακολουθεί και το γράφημα που θα δούμε. Ήρθε μια ερώτηση μόλις τώρα στο chat. Όποιος έχει προβιβάσει με βαθμό από τα quiz, ξαναλέω ότι στο τέλος βλέπω το i-grades. Όσοι είναι πάνω από το 50%, με οποιοδήποτε τρόπο και να έχουν αποκτήσει τη βαθμολογία, όσοι είναι πάνω από το 50%, θα έχουν προφορική εξέταση, γιατί είναι αδύνατο να διαφοροποιήσουμε τεχνικώς αυτούς που έχουν κάποια bonus ή όχι. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος, και τότε αυξάνει πολυπλοκότητα, ότι στο i-grades είναι ξεχωριστή στήλη κτλ. Αλλά δηλαδή κάποιος που έχει 0,25 από κάποιο bonus και έχει βαθμό πάνω από 50%, τι σημαίνει? Ότι δεν θα πρέπει να έρθει, δεν θα έρθει κτλ. Και αυτό για λόγους απλοποίησης και ομοιομορφίας αυτής της εξεταστικής περίοδου, με οποιοδήποτε τρόπο και να, αν έχετε προβιβάσιμο βαθμό, είτε ξαναλέω από quiz, lottery, εξετάσεις, ασκήσεις, eye exams κτλ. Με οποιοδήποτε τρόπο θα έχετε, όσοι είναι πάνω από 50%, προφορική εξέταση. Γιατί πρέπει να είναι και λίγο απλοποιημένο το σύστημα. Δεν πρέπει να βάλουμε ένα τόσο σύνθετο if then else. Ξέρετε, υπάρχει η δυνατότητα του... Όχι, γενικότερα, θέλουμε τη λογική της απλότητας, απλοποίησης. Να μην βάζουμε σύνθετες δομές. Δηλαδή, και στους κανονισμούς θέλουμε 5 βήματα. Γιατί ενδεχομένως συζητάμε και για κάτι και σε πιο σύνθετους κανονισμούς, αλλά τέθηκε θέμα κτλ. Σαφώς δεν θέλουμε να είναι τόσο σύνθετη η δομή, γιατί ο άλλος σίγουρα θα μπερδευτεί. Και αν μπερδευτεί, μετά έχει ένα overhead στο να προσπαθεί να τον ξεμπερδέψει. Να τον βοηθήσει, να καταλάβει. Άρα λοιπόν είναι απλά τα πράγματα. Με οποιοδήποτε τρόπο πάνω από 50% έχουμε προφορική εξέταση. Οκ, πάμε. Καταστάσεις γραμμών. Είπαμε λοιπόν για τις καταστάσεις γραμμών. Και το γράφημα ασφαλώς έχει τέσσερις καταστάσεις. Βλέπετε εδώ το invalid, shared, exclusive, modified. Άρα κάποιος θα μπορεί να δει αυτό το γράφημα
και να καταλάβει κάποια έγκυρη κατάσταση. Λοιπόν, από το exclusive, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ, για να πάμε στο invalid, γίνεται write snoop. WS, τι σημαίνει write snoop? Write snoop σημαίνει ότι κάποιος έγραψε στο διάβλο και το είδαμε. Άρα, έγινε invalid. Write snoop. Re snoop. Κάποιος άλλος, όχι εμείς, το snoop είναι άλλος. Κάποιος άλλος διάβασε το διάβλο με το read snoop και μπορέσαμε και εμείς και διαβάσαμε αυτά τα δεδομένα και το καθεξής. Λοιπόν, επειδή βλέπω συνεχίζει να ρωτάτε για το chat, η διαδικασία, είπαμε, είναι απλή. Αν το iGrades καταγράψει ότι έχετε πάνω από το 50%, έχετε προφορική εξέταση. Αυτό. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί τι θα γίνει με το iExams, θα γίνει μια... Δηλαδή τώρα μπορεί κάποιος να λέει σενάρια, αν γράψω 13% στις ασκήσεις και 23% στο iExams και έχω και 0,25%, δεν μπορούμε να μπούμε σε τόσες πολύπλοκες αναλύσεις, γιατί χάνουμε την μπάλα. Πρέπει να... πολύ απλά. Οτιδήποτε είναι πάνω από 50%, ό,τι και να γράψεις στο iExams στις ασκήσεις, θα υπάρχει προφορική εξέταση. Έτσι είναι πολύ απλό. Οτιδήποτε λέει, αν το iGrades δεις εκεί, βαθμός εργαστήριου, βαθμός θεωρίας. Κοιτάς, βαθμό θεωρίας. Δεν αναφέρουμε στο εργαστήριο βέβαια, αν κάποιος μπερδεύεται γι' αυτό. Βαθμό θεωρίας. Ας το ανοίξουμε έτσι για να σας φύγει λίγο αυτή η απορία, γιατί μπερδεύεστε χωρίς λόγο. iGrades. Πάμε. Βέβαια, είναι μια περίοδος που λόγω τηλεαπόστασης πολλοί μπορεί να μπερδεύονται με τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρο για όλους μας. Βέβαια, στα μαθήματά μου με την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων απλοποιείται λίγο η κατάσταση σε σχέση με άλλα μαθήματα, αλλά εντούτοις είναι κάτι καινούργιο για όλους μας. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η περίοδος, γιατί ενδέχεται και το Σεπτέμβριο να είμαστε έτσι. Θα λάβω feedback βέβαια και από εσάς μετά, για να μου πείτε ενδεχομένως, μπορεί να μου πείτε π.χ. πρέπει μόνο να έχουμε προφορική εξέταση όλοι. Για παράδειγμα, όχι μόνο 50% ή 30% ή κάτι άλλο. Αυτά τα σχόλια θα σας ανακοινώσω, να ξέρετε, και μια σελίδα. Η σελίδα του iEvaluation, η σελίδα είναι μια σελίδα που έχω εγώ όλες τις αξιολογήσεις για προσωπική χρήση, ανώνυμα, μπορείτε να πείτε τη γνώμη, που είναι το ανεπίσημος τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων μου. Σας δίνω ένα link με 8 ερωτήσεις όλο και όλο και μέσα σε 1-2 λεπτά λέτε τη γνώμη σας. Και θα σας στείλω, θα είναι ανοιχτό μέχρι το τέλος τη εξεταστική των μαθημάτων, μέχρι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, οι δικές μου, προκειμένου να λάβω τη γνώμη σας για να έχω σχόλια, έστω και ανώνυμα, βέβαια επώνυμα, να πάει στιγμή κάποιος μου στέλνει email και μου λέει τα επώνυμα σχόλια και το κάνουν κάποιοι. Μια χαρά, πολύ ωραία, θέλω τα σχόλιά σας, αλλά και ανώνυμα κάποιος μπορεί με αυτή τη φόρμα που θα σας δώσω να επικοινωνήσει μαζί μου για να δούμε το Σεπτέμβριο αν χρειάζεται να λάβουμε κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Ξέρετε, υπάρχει μια προσαρμοστικότητα εκ μέρους μου, προκειμένου να είναι και πιο δίκαιο για όλους και ασφαλώς να είναι και απλό, να μην υπάρχουν σύνθετες δομές. Πάμε λοιπόν, iGrades, να δείτε πόσο απλό είναι. Άρα λοιπόν θα μπείτε iGrades στο αντίστοιχο δικό σας μάθημα. Για παράδειγμα, ας επιλέξω κάποιο πολύ παλιό εξάμηνο. Είναι πολύ παλιό, ναι. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Θα κοιτάξετε το σύνολο θεωρίας, τη βαθμολογία. Και σε περίπτωση που είναι 2,00 ή μεγαλύτερο στο σύνολο θεωρίας, scaled, τότε θα έχετε προφορική εξέταση. Αυτό. Αυτό θα τα κοιτάξετε μόνο. Σύνολο θεωρίας στο μάθημα το δικό σας. Βέβαια, εδώ επέλεξα ένα άσχετο μάθημα, λειτουργικά συστήματα του 2013. Αλλά εγώ λέω για το μάθημα συστήματα παράλληλης καταναλωτικής επεξεργασίας, θα είναι 2,01. Θα κοιτάει η θεωρία. Όποιος έχει 2,01 θα έχει προφορική εξέταση. Η προφορική εξέταση θα καθορίσει τη βαθμολογία. Θέλετε να το κάνω και με MS Paint, να σχεδιάσουμε και λίγο MS Paint. Να δείτε πώς είναι. Λοιπόν, πού είναι εδώ στυλός. Έστω γράφεις χ, εκεί που λέει σύνολο θεωρίας scaled. Αυτό. Όχι, γιατί δεν το γράψε. Δεν το γράψε. Σύνολο θεωρίας scaled. Ωραία. Έστω έχει χ. Αν το χ είναι μεγαλύτερο από if, έτσι να το κάνουμε ψευδοκώδικα, if χ μεγαλύτερο ή ίσο
του 2.0.0, τότε προφορική. Okay. Τι σημαίνει προφορική? Προφορική σημαίνει ότι θα υπάρξουν 5-10 ερωτήσεις, ας πούμε 5 ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις σύνολο. Και θα είναι ένα κλάσμα όπου στον αριθμητή θα έχουμε σωστές, αριθμό σωστών απαντήσεων. Αριθμό, σωστές αριθμός, 5 ερωτήσεις. Αυτό βγάζει ένα ποσοστό. Για παράδειγμα, π.χ. 5 στα 5, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε 100%. Άρα, θα έχουμε το σύνολο της θεωρίας και αυτό θα τα πολλαπλασιάσουμε, άρα χ επί 100% και τελικός θεωρία θα είναι το χ, δηλαδή, αφού θα είναι 100%. Αν είναι 0 στα 5, παίρνουν τις δύο ακραίες καταστάσεις, τότε σημαίνει 0%, άρα τα πολλαπλασιάζουμε αυτά, χ επί 0% και βγαίνει 0. Αυτό, πολύ απλά. Είναι στους διελεστές καθορισμού, που είναι στην περίπτωση που είναι πάνω από 2,0. Καθορίζει το συντελεστή που θα βάλουμε λοιπόν, που θα πολλαπλασιάσουμε το σύνολο της θεωρίας για να βγει ο τελικός βαθμός. Λοιπόν, το είδατε. Πιστεύω έχει γίνει κατανοητό σε όλους σας πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία αυτή. Καθορίζει, όχι για το iExams, καθορίζει το συντελεστή του iGrades. Είναι συντελεστής, αυτό να το γράψω κιόλας εδώ ίσως, να το γράψω με font αυτό έτσι, ονομάζεται, εγώ το ονομάζω iGrade Coefficient. iGrade Coefficient. Συντελεστή του iGrade. Πολλαπλασιάζεται όλο το iGrade. Ό,τι βαθμό έχει το iGrade. Δεν θα χωρίσουμε, όχι, θα πολλαπλασιάσω δύο παιδιά. Ό,τι είναι το σύνολο θεωρίας, όλα τα bonus, οτιδήποτε, μπαίνει στο σύνολο θεωρίας. Δεν μπαίνουν σε άλλο κουτάκι. Όπως βλέπετε στο iGrades, εδώ, ό,τι βαθμολογία και να έχει μπει, από bonus, από οτιδήποτε, έρχονται και καταλήγουν εδώ. Αν υπάρχει λοιπόν πιθανότητα να γράψεις καλά και δεν απαντήσεις καμιά ερώτηση, έτσι σημαίνει πως έγραψες καλά τότε. Ναι, θα κοπείς. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος γράψει 100%, τα γράψει όλα καλά, αλλά δεν απαντήσει ούτε μία ερώτηση, κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Και ασφαλώς εννοείται ότι εγώ δεν θα κάνω τις πιο extreme ερωτήσεις. Θα κάνω πράγματα που έχουμε κάνει στη θεωρία, θα ρωτάω. Μην νομίζετε ότι θα ρωτάω τρελά πράγματα. Αυτά που έχουμε συζητήσει στη θεωρία. Δηλαδή, αν το ρωτήσω κάποιον το μέση τι είναι και πει δεν ξέρω τι είναι το μέση. Δηλαδή, τέτοιες ερωτήσεις θα κάνω. Άρα λοιπόν, θα είναι θέματα που τα έχουμε συζητήσει, που βρίσκονται στις παρουσιάσεις μου, στα slide, και δείχνει ότι κάποιος έχει κατανόηση σύλληψη. Ότι π.χ. δεν αποστήθησε τις απαντήσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ξέρεις τι, όταν ρωτάει π.χ. στο iExams αυτή την ερώτηση, η απάντηση πάντα είναι αυτή. Όχι, εμείς εδώ δεν πρέπει να μάθετε να αποστηθίζετε πράγματα. Πρέπει να κατανοήσετε την ουσία. Και ναι, αν λοιπόν εγώ σας κάνω μια ερώτηση που δεν την ξέρετε, όχι γιατί την ξέχασες. Τι σημαίνει ξέχασα? Δηλαδή, αν κάποιο πω μέσα και πει ξέχασα, τότε τι διάβασες? Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξουν προφορικές εξετάσεις σε όσους είναι πάνω από 2-0 στο τελικό. Ναι, αυτό. Είναι πολύ απλό. Πάλι να πω και κάτι ακόμα που θα σας ανακοινωθεί βέβαια από το Πανεπιστήμιο, ότι σε περίπτωση που κάποιος... Να, μόλις τώρα αυτή την ερώτηση πάω να απαντήσω, που μόλις ξεκίνησα ήρθε στο chat. Κάποιος που δεν έχει εξοπλισμό ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που θέτει το Πανεπιστήμιο για τις εξετάσεις, και αυτές οι απαιτήσεις δεν είναι μόνο δικές μου. Δηλαδή, το ότι να έχεις κάμερα στα μαθήματα, να ξέρετε, είναι κανονισμός που θα βγει προσεχώς επίσημος κανονισμός. Ότι οι φοιτητές που θα εξεταστούν από απόσταση πρέπει να έχουν κάμερα. Τι σημαίνει δεν έχει κάμερα? Δεν έχει κάμερα, έχει πρόβλημα. Όμως, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους φοιτητές να έρθουν στην Κοζάνη και να εξεταστούν μέσω απόστασης από αίθουσες υπολογιστών που θα δώσει το Πανεπιστήμιο. Και εγώ μάλιστα είμαι στην Επιτροπή Οργάνωσης Εξέτασης, όχι Επιτροπή Οργάνωσης, βασικά είμαι μόνος μου,
άρα δεν είναι, είναι μονομελής επιτροπή. Θα οργανώσω εγώ τις εξετάσεις, με έχει αναθέσει ο Αντιπρίτανης, να οργανώσω τις εξετάσεις από απόσταση για τους φοιτητές που θα έρθουν στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει εξοπλισμό, θα έρθει, θα το, αυτό το δηλώσει βέβαια, έχουμε ετοιμάσει μια φόρμα που θα ανακοινωθεί, πρόθεση δήλωσης μαθήματος, όπου θα έρθει να το κάνει αυτό. Τώρα, για να δούμε λίγο κάποια θέματα. Κάποιος δεν έχει κάμερα, δεν έχει κινητό. Αν έχει κινητό, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα του κινητού. Γιατί? Γιατί θέλουμε zoom. Το zoom παίζει σε οποιοδήποτε έξυπνο κινητό. Τώρα θα μου πει ο άλλος. Αν έχω Nokia 3110, ναι, και δεν έχω σύνδεση στο ίντερνετ, τότε πώς θα κάνεις εξετάσεις από απόσταση? Ναι, αν δεν έχεις τίποτα, να έρθεις εδώ πέρα. Το παρέχει το πανεπιστήμιο. Έτσι καλώς εξετάσεις αυτό γίνονται. Σε άλλα μαθήματα, όπως έχετε δει, έχει ανακοινωθεί. Σε περίπτωση όμως που έχει κινητό, έχει κάμερα το κινητό. Ασφαλώς το zoom θα έχει, θα στήσει έτσι, κλακ, θα πάρει εδώ το. Όχι τη μικροσκοπία, το κινητό του, θα τη βάλει μπροστά. Θα βλέπει το zoom και θα έχει τον υπολογιστή, άρα μια χαρά λειτουργεί έτσι. Το κινητό, ξέρετε, με το zoom μια χαρά λειτουργεί. Δοκιμάστε το, εγκαταστήστε το zoom στο κινητό σας και θα δείτε ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσετε. Ή να σας πω και το άλλο κόλπο. Υπάρχουν κάποια προγράμματα, π.χ. για Android, να σας πω το Android Cam για παράδειγμα, που μέσω USB καλώδιο ο υπολογιστής χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού σαν να είναι USB webcam. Και αυτό υπάρχει. Άρα μην τρομάζουμε τάχα, δεν έχω κάμερα. Δεν έχεις κάμερα, αλλά σίγουρα έχεις 500 τρόπους να καλύψεις αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, αν δεν θέλεις, αν δεν θες να λύσεις το πρόβλημά σου, αναγκαστικά ή θα έρθεις εδώ ή δεν θα δώσεις εξέταση. Αυτό είναι εκ των νου κάνευ, ξέρετε, από το κανονισμό. Θα βγει κανονισμός. Οποιοδήποτε φοιτητής θέλει την εξετασία από απόσταση, πρέπει να έχει κάμερα είτε webcam, είτε κινητό, είτε έστω δικτυακή κάμερα, IP κάμερα που να το δείχνει το φοιτητή ότι είναι αυτό στην εξέταση μπροστά στον υπολογιστή κτλ. Το πανεπιστήμιο βέβαια έχει τη δυνατότητα σε όποιον. Όποιος δεν έχει αυτό το εξοπλισμό, να έρθει εδώ στις εξεταστάσεις. Εγώ θα φροντίσω με όλα τα κατάλληλα μέτρα. Ήδη θα φροντίσω και για την απολύμανση χώρων, ομάδες δηλαδή απολύμανση μετά με τις εξετάσεις και επιτηρητές, ακόμα και τεχνικούς για υπολογιστές. Θα υπάρχουν αίθουσες του Πανεπιστημίου που θα παρέχουν αυτές τις δυνατότητες. Άρα, κάποιος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, εννοείται μπορεί να έρθει στους χώρους του Πανεπιστημίου για να εξεταστεί. Και έτσι κι αλλιώς το Πανεπιστήμιο έχει ανοίξει. Άρα, όταν κάποιος αναφέρεται σε πώς θα έρθει στο πανεπιστήμιο και τα μέσα μεταφοράς λειτουργούν και καραντίνα δεν έχουμε, άρα υπάρχει δυνατότητα να έρθει κάποιος στην Κοζάνη. Βέβαια, θα ήταν καλύτερο να εξετάσει από το σπίτι του με τη χρήση μιας κάμερας. Με το κινητό του. Εντάξει. Λοιπόν, είδαμε και αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό λοιπόν φροντίστε πάντως, σας λέω, η εξεταστική ξεκινά 22. 22 Ιουνίου που ξεκινά εξεταστική για τα μαθήματα, γιατί όλα τα μαθήματα θα έχουν αυτή την εξέταση, όχι, όλα τα μαθήματα θα έχουν εξέταση με κάμερα, να έχετε κάμερα που να λειτουργεί. Αν έρθει 22 στο μάθημά μου κάποιος και πει «Δεν έχω κάμερα», δύο εβδομάδες είχες να βρεις κάμερα, είχες κάνει κάτι τέτοιο. Αν πει «Δεν έχω κάμερα», τότε σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το να το λύσει. Αν κάποιος όμως πραγματικά δεν μπορεί να το λύσει, ας επικοινωνήσει μαζί μου και θα τον βοηθήσω. Π.χ. με το κινητό του, πώς να κάνει την κάμερα. Πώς να εγκαταστήσει. Βέβαια, το πώς να εγκαταστήσει το zoom στο κινητό το ξέρουν όλοι. Ενώ κάτι πιο σύνθετο, αν σας απασχολεί. Επικοινωνήστε λοιπόν, αν έχετε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, το δούμε. Γιατί σας λέω, είμαι και στην Επιτροπή Τηλεεξέτασης και στην Επιτροπή Οργάνωσης της Ποιότητας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, είμαι σε διάφορες επιτροπές. Πείτε μου τις ανησυχίες σας. Και θα τις επιλύσω. Ως μηχανικός, εγώ θέλω να λύνω προβλήματα. Λοιπόν, πάμε. Στην τελική εξέταση υπάρχουν αρνητικές βαθμολογίες. Αρνητικές βαθμολογίες. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν αρνητικές βαθμολογίες. Ας πούμε, ασκήσεις. Δίνεις τελείως λάθος. Άκυρα όλα. Μηδέν. Τι αρνητικό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Στο iExams. Δίνεις τελείως λάθος τα πάντα. Μηδέν. Αφού ξέρετε, πολλαπλή επιλογή. Δεν πάει κάτω από το μηδέν. Αν τρομάζει κάποιος ότι ναι, η κάθε σωστή, μάλλον η κάθε τέσσερις λάθος απαντήσεις, ναι, ισοδυναμούν μία σωστή. Αλλά αυτό φτάνει σε ένα κατόφλι μηδέν και δεν πάει παρακάτω. Άρα δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Μου βάζετε ιδέα όμως. Όχι, δεν θα έχει αρνητική βαθμολογία. Γιατί να έχουμε αρνητική βαθμολογία στην τελική εξάσταση? Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Από μηδέν και πάνω όλα ξεκινάνε. Βέβαια, εννοείται.
ότι θα φροντίζετε να μην αντιγράφετε, να μην κάνετε. Εννοείτε, ξέρετε, θα υπάρχει και ένας κώδικας ηθικής και διοντολογίας που θα κληθείτε να αποδεχτείτε κατά την έναρξη της εξέτασης, που θα αναφέρει, για παράδειγμα, δηλώνω ότι θα δουλέψω μόνος μου στις εξετάσεις και το καθεξής. Υπάρχει ένα κείμενο που έχει γραφτεί και θα το δείτε και αυτό. Αλλά εφόσον λοιπόν είστε σωστοί, τυπικοί και ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ξαναλέω βέβαια, αν κάποιος αντιγράψει, υπάρχει μέρημνα από τον αντιπρίτανη, ακόμα και να χάσει φοιτητική ιδιότητα κάποιος. Αναφέρεται εκεί στο κανονισμό που θα αναρτηθεί σε λίγο καιρό, που θα το δείτε κι εσείς. Είναι ακόμα υπό επεξεργασία, το δουλεύουμε. Άρα, με το δικό σας τρόπο, με τις δικές σας γνώσεις, τα δικά σας εφόδια, θα καταφέρετε και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα κυλήσουν όλα ομαλά. Μη μας δυσκολεύετε την ζωή. Βασικά, ίσως για τους ελάχιστους που θα προσπαθήσουν κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, βάζουμε πολλές δικλείδες ασφαλείας στα συστήματα και γι' αυτό με έχουν προσκαλέσει και εμένα σε αυτή την επιτροπή. Όπου λόγω της γνώσης μου σε ασφάλεια και σε λειτουργικά συστήματα και σε ιστοσελίδες, τους κάνω το security auditing και τους βρίσκω τις πιθανές αστοχίες. Και ήδη διορθώνονται και από την εταιρεία και από αυτούς, ώστε να έχουμε ένα πολύ ασφαλές και όσο το δυνατόν αδιάβλητο σύστημα εξέτασης. Γι' αυτό ακόμα το δουλεύουμε. Κάθε μέρα έχουμε συναντήσεις, εξετάζω τα συστήματα, κάνω δοκιμές και με χίλιους δύο τρόπους προσπαθώ να παρακάψω συστήματα, γιατί κάνω auditing, να παρακάψω αυτό το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται και αναφέρω κάθε φορά τα ευρήματα. Για να περάσει κάποιος στη θεωρία, ό,τι λέει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Τι λέει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο? Μπορούμε να το δούμε στο e-class. Πάμε να το δούμε στο e-class. Μέσω κεντρικής πιστοποίησης. Μοιάζουμε το e-class τι αναφέρει. Συστήματα παράλληλης καταναλωτικής επεξεργασίας. Πάντα αναγράφεται από την αρχή του εξαμήνου στα έγγραφα, στο γενικά, το εκπαιδευτικό συμβόλαιο που απαντάει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Για να δούμε λοιπόν. Η επιτυχία στη θεωρία είναι σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο που αποτελεί μια δέσμευση δικιά μου. Δηλαδή όποιος γράψει 1,8 και πάνω στη θεωρία θα περάσει το μάθημα. Υπενθυμίζω στο εργαστήριο αρκεί να έχει 3 μονάδες στις 6, στη θεωρία 1,8 μονάδες στις 4 και προβιβάσιμο βαθμό. Παρουσίες τώρα, επειδή έγινε άλλα με φυσική παρουσία, άλλα με τηλεπαρουσία, είπαμε μία μόνο απουσία δικαιολογείται. Να το έχετε αυτό υπόψη. Τα iExams, είπαμε, είναι 2,4 μονάδες το iExams και δηλαδή το 60% του το 60% των 4 μονάδων είναι το iExams και το 40% όπως ακριβώς και παλιά θέματα. Δηλαδή, εγώ στη θέση σας, το πρώτο που θα έκανα είναι να πάω να δω στις εξετάσεις τα θέματα που βρίσκονται ήδη αναρτημένα. Για παράδειγμα, ζούμε Σεπτέμβριο 2018 και αναφέρει 60% της τελικής βαθμολογίας θεωρίας είναι οι ερωτήσεις τύπου iExams και μετά το 40% της τελικής βαθμολογίας είναι οι ασκήσεις. Τελική βαθμολογία, είπαμε, είναι 4 μονάδες. Άρα μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό. Ασφαλώς θα πρέπει να μπορείτε να λύσετε αυτές τις ασκήσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε, άσκηση με το πρωτόκολλο τριών καταστάσεων, MSI. Θα μπορείτε να το επιλύσετε αυτό. Γι' αυτό δείτε στο YouTube, στο κανάλι μου, τις επιλύσεις αυτών των ασκήσεων. Γι' αυτό το θέμα υπάρχει επίλυση. Δείτε το. Αν αφιερώσετε το χρόνο μελέτης που πρέπει να αφιερώσετε για το μάθημα αυτό, θα περάσετε. Είναι αδύνατο να περάσει κάποιος. Δηλαδή, μελετήστε, δείτε τόσο υλικό που σας έχω δημιουργήσει και βρίσκεστε στο κανάλι μου στο YouTube. Δείτε τις επιλύσεις ασκήσεων, δείτε τις διαλέξεις και αυτή τη διάλεξη που θα ολοκληρωθεί, σε λίγα λεπτά και θα ανέβει ως αύριο στο YouTube και δεν θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα όμως που μας απασχόλησαν το τελευταίο μισάωρο, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τα πρωτόκολλα. Βέβαια, είπαμε για το 4 καταστάσεις, υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα βέβαια, εκτός από το Μέση.
Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο Dragon που έχει και αυτό 4 καταστάσεις και διάφορα άλλα πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η πλήρη ανάπτυξη των διαλέξεων βρίσκεται στο YouTube. Θα πρέπει να το κοιτάξετε. Και τις διαλέξεις βέβαια όπως το ρολόι, γιατί είναι σημαντικός ο συγχρονισμός ρολογιού ανάμεσα σε κατανεμένα συστήματα. Όταν έχουμε ένα κοινόχρηστο μνήμη σύστημα, τι σημαίνει? Ότι όλα έχουν ένα κοινό ρολόι. Είναι όλα είναι στο ίδιο σύστημα. Αν έχουμε όμως κατανεμένα συστήματα, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε. Και ίσως το έχετε παρατηρήσει ακόμα και ότι δεν μπορείτε π.χ. να δείτε καν κάποια σελίδα αν έχετε λάθος ώρα. Αν καμιά φορά η ώρα στο σύστημά σας δείχνει π.χ. ότι είναι πριν από 10 χρόνια, θα δείτε ότι θα επισκεφτείτε μια σελίδα με HTTPS και θα σας πει ότι υπάρχει πρόβλημα στο certificate και δεν μπορείτε να στοιχίσετε. Δηλαδή η ώρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ βλέπουμε τους διάφορους τρόπους που συγχρονίζει η ώρα, όπως τους αλγόριθμους του Λαμπόρ, κατανεμημένα ρολόγια ή διανυσματικά ρολόγια, για παράδειγμα, που έχει και ασκήσεις βέβαια. Αυτά εδώ πέρα θα δείτε σε θέματα εξετάσεων ότι έχω βάλει θέμα, για παράδειγμα, εξηγήστε πώς λειτουργούν οι διανυσματικές χρονοσφραγίδες. Και το καθεξής, το οποίο είναι απλό. Θα δείτε και τη λύση κιόλας. Υπάρχει στο YouTube η λύση αυτών των ασκήσεων. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος συστήματα παράλληλης κατανεμένης επεξεργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Θα ανέβει στο YouTube. Οι εξετάσεις θα είναι από απόσταση, όπως έχω πει, τηλεεξετάσεις. Ίσως και το Σεπτέμβριο. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν αυτές οι εξετάσεις και βέβαια και από τις γενικότερες οδηγίες του Υπουργείου. Άρα, για το Σεπτέμβριο ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τηλεεξετάσεις, αλλά για αυτή τη φορά θα είναι τηλεεξετάσεις και ελπίζω σε επόμενη παρακολούθηση μαθημάτων να έχουμε φυσική παρουσία, γιατί πάντα, όπως να το κάνουμε, η φυσική παρουσία είναι πολύ πιο ωραία. Έχουμε άμεση επαφή, μπορούμε να συζητήσουμε και πιο ίσως ελεύθερα για θέματα που σας απασχολούν, να σας βοηθήσω σε ίσως θέματα, σε bugs που έχουν κώδικες κτλ. Και εντούτοις είμαστε προσαρμοστικοί με κάθε τρόπο. Η γνώση μεταδίδεται είτε από κοντά είτε από μακριά, άρα το θέμα είναι να μην χάνετε το χρόνο σας να λαμβάνετε καινούριες γνώσεις, διδεξιότητες και να μπορείτε να έχετε ένα πλήρες σετ δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επαγγελματική σας καριέρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο quiz. Ενεργοποιήστε λοιπόν τις κινητές συσκευές, λάπτοπ κτλ. Για να συνδεθείτε στο iQuiz τώρα που θα το ενεργοποιήσω. Είκοσι δευτερόλεπτα θα έχουμε χρόνο. Για να δούμε το σύστημα. Οπ, δεν έβγαλε ακόμα χ, περιμένετε λίγο. Περιμένω να γίνει το check. Γίνεται ο έλεγχος ο κατάλληλος. Και είμαστε OK για να περάσουμε στο βήμα του lobby. Βλέπετε, φαντάζομαι, όλοι το shared monitor που σας έχω δώσει. Έχουν επιλεχθεί 15 ερωτήσεις. Θα πατήσω λίγο stop για να επιβεβαιώσω ότι είναι η σωστή διάλεξη όμως. Μπορείτε εσύ να συνεχίσετε να συνδέεστε, μη συναγωριέστε. Απλώς θέλω να δω ότι αυτός ο κωδικός που έβαλα, το 1106, όχι, είναι σε λάθος σύστημα, οπότε θα το ξαναξεκινήσουμε με σωστό κωδικό αυτή τη φορά, γιατί ήταν σε λάθος μάθημα, όπως είδατε. Άρα, ας βάλω για τα συστήματα παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας, Grand Quiz, ας βάλω τον κωδικό 8, για παράδειγμα. Οπότε, θα ξαναμπούμε εδώ. Ξαναεπιστρέφουμε πίσω, γιατί ήταν κωδικός για το μάθημα λειτουργικά συστήματα και δεν έχουμε λειτουργικά συστήματα, ασφαλώς.
Άρα θα συνδεθούμε, αποσυνδεθείτε όλοι για να συνδεθείτε με τον καινούργιο κωδικό, το 8 που είναι στα συστήματα παράλληλης καταναλωμένης επεξεργασίας. 8 για να δω, check, ok, 20 δευτερόλεπτα και ενεργοποιείτε πάλι από την αρχή, συνδεθείτε πάλι, γιατί είπαμε υπήρχε λάθος κωδικός. Ok, άρα έχουν επιλεχθεί 15 ερωτήσεις από το μάθημα συστήματα παράλληλης καταναλωμένης επεξεργασίας. Είναι το μεγάλο quiz, το quiz όπου έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε μια μισή μονάδα εφόσον είστε γρήγοροι και σωστοί στις απαντήσεις που θα δώσετε. Βέβαια, τη μια μισή μονάδα θα τη λάβει κάποιος που έχει διακριθεί σε ένα προηγούμενο iQuiz. Αλλιώς θα λάβει μισή μονάδα. Και θα πάμε, βέβαια, τη μια μισή μονάδα να την πάρει ο επόμενος διακριθέν. Okay, έχουμε ήδη 14 δευτερόλεπτα. Θα κλείσω, βέβαια, την καταγραφή της οθόνης σε αυτό το σημείο. Παραμένω κοντά σας. Καλή επιτυχία να έχετε, βέβαια, παραμένω κοντά σας για να δούμε το πώς θα συνεχίσει αυτό το τεστ. Και σταματάω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Γεια σας.